Ο Πατρίκη και ο Κωστής μαζί μου και ήρθαμε να μιλήσουμε για τον τελικό ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού. Τι άλλο θα συζητούσαμε δηλαδή μαζί. Ξέρετε. Καλησπέρα. Καλά. Όχι. Νομίζω ότι θα δώσω ένα ωραιότατο. Ποιος είναι. Ένα νικητήριο βηματισμό. Ωραία, να το πούμε λίγο διαφορετικά. Ναι, ας κερδίσει ο καλύτερος λοιπόν. Αυτό είναι οπαδική φιλοσοφία και ψυχολογία. Ας κερδίσει ο καλύτερος. Σιγά μην πιστεύετε ότι θα κερδίσει ο καλύτερος. Η Παναθηναϊκά θέλει να κερδίσει. Ας κερδίσει ο καλύτερος ΠΑΟΚ, λένε από μέσα από το κοντρόλ. Καταλαβαίνεις. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ πολύ. Τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά. Και συγγνώμη, δεν θα είσαι κάτω όταν παίζει η ομαδάρα στο τελικό. Θα το ακούω από το ραδιόφωνο. Τι να κάνω. Την ώρα της παράστασης. Κοίταξε, δεν είμαι πολύ πορωμένος, αλλά έχω έτσι μια περιέργεια ποιος θα κερδίσει. Σίγουρα θα τον έβλεπα τον αγώνα. Καλά, φυσικά άντρες. Αλλά επειδή η παράσταση φώνησε στο Αριστοτέλειο που παίζουμε σκίζει, νομίζω ότι όλο το ενδιαφέρον πέφτει προς τα εκεί περισσότερο. Αυτό μου έλεγε και η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, ότι είχατε λέει θριαμβευτική πρεμιέρα. Ναι, ναι, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και η αίσθηση που παίρνουμε από το κοινό κατά τη διάρκεια που είμαστε στην αίθουσα όλοι. Ζούμε ένα όνειρο. Ωραίο πράγμα. Ναι. Εσύ είσαι φωνευτής ή εν ζωή στην παράσταση. Εν ζωή είμαι. Όλοι είναι εν ζωή στην παράσταση. Δεν τους από τους άντρες δηλαδή, όχι, δεν είναι. Ναι. Εγώ είμαι έτσι λίγο εξισορροπιστής όλων αυτών των γυναικών μέσα σε αυτό το του τύπου? Έργο. Του τύπου. Είμαι το παιδί για όλες τις δουλειές. Ηρεμώ καταστάσεις, ξεσπάνε πάνω μου, οι φώνησες, έχει διάφορα έτσι, στάντα, ναι. Μια χαρά. Μοβόρες λίγο. Δηλαδή, να σκεφτείς ότι θα μου πεις έχουν τους λόγους τους που καθάρισαν, αυτούς που καθάρισαν ή που αποπειράθηκαν, αλλά εντάξει, ρε παιδί μου. Πολύ λαιμό, πολλούς ανθρώπους το λαιμό σας πήρατε. Να βλέπουμε και το τρέιλερ, το δημιουργικό. Ναι, 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 ναι. Και πώς αντέχεις ανάμεσα σε όλα αυτά τα σεξ κορίτσια. Για μένα είναι μεγάλη εμπειρία αυτό, δεν μου είχε ξανασυμβεί. Και δεν έχω και ακούσει και σε συνάδελφο να συμβαίνει αυτό, τόσες γυναίκες. Υπάρχει μια ποικιλία ανθρώπων, από την πιο μικρή ηλικία έως την μεγαλύτερη. Καλύπτουμε όλες τις γκάμες. Πραγματικά βλέπω σε μελαχρινό, σε ξανθό, σε... Ναι, 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 τα πάντα, τα πάντα. Σε μεγαλύτερο, σε μικρότερο. Ναι, για μένα σου λέω είναι εξαιρετική εμπειρία. Και σαφώς το έργο που τα σπάει. Είναι πολύ καλό και αυτό φαίνεται και από τον κόσμο που έρχεται και, και το χειροκρότημά τους, ας πούμε, είναι επιβράβευση όλης αυτής της προσπάθειας. Πάντως, εχώνουνε σε ρόλους μια χαρά. Περνάς. Πότε ήταν που είχαμε ξανασυναντηθεί, νομίζω, στο Σουάρια Δολοφόνος. Έχω ξανάρθει, καλά, έχω έρθει πολλές φορές. Έχω έρθει με το Μόλις Χώρισα Σαλονίκη, έχω έρθει με το Σουάρια Δολοφόνους, πάλι Αριστοτέλειο παίζαμε, έχω έρθει με το. Με τον Φώτη το Σπύρο είχαμε μια περιοδία, με το Ευτυχώς Ευτοχεύσαμε. Το Ευτυχώς, βέβαια. Είχαμε παίξει στο Θέατρο Κήπου. Τώρα τελευταία όμως. Γενικά έρχομαι πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη και το γουστάρω πολύ. Γιατί... Πότε ήταν, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ ποια ήταν η τελευταία φορά που σε είδα. Τώρα έχει. Στην περιοδία, φέτος που ήμουν με τον Στέλιο τον Μάινα και την Δήμητρα Ματσούκα και την Ελένη Καστάνη και τη Βιργινία την Ταμπαροπούλου που είναι Θεσσαλονικιά κιόλας. Έχουμε και αίμα στην παράσταση. Ναι, θα γίνει δηλαδή. Και είχαμε παίξει το Περλιμπλίν και Μπελίσσα στο Θέατρο του Κήπου. Σωστά. Λόρκα. Λόρκα, μπράβο, ναι. Τι να κάνεις, τα μαθαίνεις. Μην νομίζεις. Ξέρεις όλα. Ναι, ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, βγες, κάτι μένει στο τέλος. Σωστά, σωστά. Γενικές γνώσεις. Διάβαζα τις προάλλες ότι έχεις πάρει και το πτυχίο του σου στο νηπιαγωγός. Νηπιαγωγός, ναι. Όχι πανεπιστήμιο. Ναι, δημόσιο ΓΕΚ. Το οποίο είναι μια εξίσου καλή εμπειρία και αυτό και το έχω χρησιμοποιήσει τώρα γιατί είμαι δάσκαλος. Είσαι πού? Στο σχολείο 5η-6η Δημοτικού. Πλάκα κάνω θεατρική αγωγή, ναι, και είναι... Δεν μου λες τα πιτσιρίκια πώς αντιδρούν που σε βλέπεις. Στην αρχή ήταν, ξέρεις, αυτό το wow, κύριος ήρθε, με παίρνανε οι γονείς, λέγανε ήρθε ο γιος μας, η κόρη μας, σπίτι και ήταν... Μετά αυτό όμως σιγά σιγά αρχίζει και σβήνει. Και καλό είναι να σβήσει γιατί δεν μπορούν να είμαστε συνέχεια στα γκάζια. Στην τσίτα, ναι. Και στα κάγκελα. Φυσικά. Και γίνονται ωραία πράγματα. Είναι ωραία ηλικία. Είναι προεφηβική βέβαια, οπότε υπάρχει μια ένταση μερικές φορές, αλλά είναι πολύ ωραία ηλικία με έμπνευση. Και πρέπει να είσαι και εσύ απίκο. Δηλαδή, με συγχωρείς, τελειώνεις τύπου το σχολείο, ας πούμε, το μεσημέρι και φεύγεις φέρα για την παράσταση και μετά την άλλη μέρα ξανά μάθημα. Υπήρχε ένα τρίμηνο μέσα στο χειμώνα που είχα. Γιατί έκανα και μια άλλη παράσταση δευτερότριτη με τον Μάξιμο τον Μουμούρη. Ένα πολύ ωραίο έργο του Σέξπιρ Τίμωνο Αθηναίος και είχα.
σχολείο το πρωί, πρόβα το πρώτο έργο και πρόβα και τις φώνησες μετά. Που οι φώνησες ήταν κατά τη διάρκεια της μέρας το μεγαλύτερο κομμάτι, ας πούμε. Γιατί έφευγα από το σπίτι 7 η ώρα και έγινα 12. Δεν μου λες ξυπνάς, σου έχει τύχει, ας πούμε, να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις ποιος είμαι, πού πάω. Είμαι εγώ, είμαι ο ρόλος μου. Ποιος από τους ρόλους από τους τρεις. Επειδή κάνω πολλά πράγματα. Ναι, φυσικά. Εδώ είναι μια δουλειά. Έχουμε και πάλι γυρνάς στο σπίτι και είσαι. Κοίτα, το κεφάλι σου μπορεί να είναι λίγο καζάνι, αλλά δηλαδή, φίλοι με ρωτάγανε, καλά ρε, παίζε δύο έργα, δεν σου έχει συμβεί ποτέ να βγαίνεις στις φώνησες να παίζεις και να λες λόγια του Τίμωνα. Ναι. Όχι, μπαίνεις σε μια συνθήκη που δεν σε αφήνει να ξεφύγεις και να σκεφτείς κάτι άλλο, είσαι εκεί. Όταν τελειώνει η παράσταση, κλείνει, πας, μεταφέρεις κάπου αλλού. Απλά στο τέλος της ημέρας πια, όταν πέφτουν οι διακόπτες ένας-ένας, κάθεσαι στον καναπέ και τελειώνει εκεί. Και ρετάρεις μετά. Ρετάρεις, αλλά εκείνη τη στιγμή. Στη δουλειά δεν, νομίζω ότι δεν επιτρέπεται, δεν μπορείς να το κάνεις. Καλά, φαντάζομαι ότι έχετε αναπτύξει, ρε παιδί μου, και τις τεχνικές σας. Είναι και θέμα επαγγελματισμού, ναι, ώστε σίγουρα να μην σου συμβαίνει. Αλλά λίγο τα πολλά ταξίδια, δηλαδή η προσωπική ζωή, θέλω να ρωτήσω. Πώς προκύπτει όταν έχεις τέτοια προγράμματα? Τι λες, μισό λεπτό και θα σε πάρω ένα τηλέφωνο ανάμεσα στο break της πρώτης παράστασης, θα τα πούμε μετά όταν θα τελειώσει και θα είμαι στον δρόμο, ξέρω, κάπως έτσι. Ισχύει αυτό, ισχύει, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, δεν έχουμε μια, εμείς ηθοποιοί δεν έχουμε μια πεθύμερη δουλειά Δευτέρα, Παρασκευή και Σαββατοκύριακα κενά. Το Σαββατοκύριακο μας, ας πούμε, είναι Δευτέρα Τρίτη, που άμα είσαι ένα έτερο νομίζει, το Δευτέρα Τρίτη είναι η μέρα εργασίας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια κατανόηση, προσπαθείς να το βολεύεις από εδώ και από εκεί. That's life. Η άτιμη κατανόηση, ανεξάντλητη πρέπει να είναι, σε όλα τα επίπεδα. Για μας. Για τους τοπιούς. Και για τους τοπιούς. Εντάξει, μωρέ, το παντρεύεσαι και αυτό το πράγμα. Τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις αλλιώς. Είναι το ψωμί σου, είναι η έκφρασή σου για κάποιον που είναι τοπίο, για κάποιον άλλον που κάνει μια άλλη δουλειά, που μπορεί να φέρει ταξίδια, ας πούμε. Σωστά, και τα ταξίδια δύσκολα. Δεν είναι και αυτό μια έκφραση για εκείνον, δεν μπορείς να το στερήσεις. Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι άμα μπλέξεις με ηθοποιό, τι κάνεις. Δεν βγάλεις και τις ώρες. Είναι δύσκολο. Γιατί γυρνάς και στο σπίτι σου 12 η ώρα το βράδυ, το παιδί σου το φυλάς, ας πούμε, πριν κοιμηθεί. Και συνήθως, άμα είσαι και ένας ηθοποιός που ξυπνάει 12 μία η ώρα, ούτε το πρωί το φυλάς όταν ξυπνάει. Ούτε το βράδυ, ούτε το πρωί. Εντάξει, όλοι όμως κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Δηλαδή, θέλω να πω ότι άμα θέλεις. Βρίσκεις τον τρόπο να τα συνδυάσεις όλα, και την προσωπική ζωή και την καριέρα και τους φίλους και τον ελεύθερο χρόνο και την κάτσι, νομίζω. Διάβαζα ένα, δεν θυμάμαι, νομίζω στο θέμα ήτανε πριν από μερικούς μήνες, ένα φεγγάρι που είχαν κάνει ένα αφιέρωμα σε ηθοποιούς που κάνουν άλλα επαγγέλματα εξαιτίας της κρίσης. Όλοι το έχουμε κάνει αυτό, έτσι δεν είναι? Νομίζω, ναι, ότι... Όχι, είχα μια ξεχωριστή συνέντευξη, το πήρα. Τα μπέρδεψα. Υπάρχει αυτό που λες. Έχει βγει μια συνέντευξη που ήταν ηθοποιοί με διάφορα. Από εκεί ήταν, στο θέμα ήταν μια δικιά μου συνέντευξη. Ναι. Τι θες να μου πεις τώρα για το οδηγό λεωφορείου? Ναι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το θεώρησα πολύ ακομπλεξάριστο και πολύ μαγκιά σου, να σου πω την αλήθεια. Θα σου το πω απλά. Στο στρατό ήμουν οδηγό και μάθε τέχνη και άστινα. Και αν πεινάσει, πιάστηνα. Why not, δηλαδή να πάρω ένα δίπλωμα το οποίο το δούλευα στο στρατό 1,5 χρόνο και το οποίο μου έχει σημεύσει. Δηλαδή στην πρακτική μου στη σχολή, που έκανα πρακτική σε ένα πιαγωγείο, ήμουν και οδηγό του λεωφορείου με τα παιδιά. Ήταν από πολλές μερίες δηλαδή η εμπειρία. Κούμπονε, ναι, κανονικά. Και καμιά φορά, ας πούμε, και στις περιοδίες, ως ηθοποιός. Οδηγείς στο βάν, το ναι. Ναι. Οπότε υπάρχει μια σιγουριά και από τους συναδέλφους. Δεν είναι φοβερά υψηλής ευθύνης θέση? Το να είσαι οδηγός. Βέβαια. Και ειδικά με παιδιά. Είναι. Δηλαδή... Εντάξει, άμα τρομάζεις βέβαια τόσο πολύ, δεν παίρνεις το τιμόνι. Έτσι. Αν τηρείς όμως τους κανόνες, με τις ζώνες τους, πώς κάθονται, να κοιτάς, να ελέγχεις την ταχύτητά σου, όλα, δεν έχεις κάτι να φοβηθείς. Πειθαρχούνε δηλαδή. Ναι. Μπαίνουν κανόνες. Ωραία. Και έτσι που το είπε, ήσυχος, αλλά καταλαβαίνετε ότι επιβάλλεται. Για να είμαστε όλοι καλά. Πώς θα τα μαζέψεις? Ένα έχεις και δεν μπορείς να το κάνεις αυτή. Σκέψεις τώρα να έχεις 30 που φωνάζουν. Όχι, άμα τα παιδιά τα δασκαλεύεις από την αρχή και τους βάζεις κάποιους κανόνες που εξηγείς για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι, ας πούμε, τιμωρία ή δεν είναι το μπαμπουλίστικο, ας πούμε. Και το παιδί το καταλαβαίνει γιατί καταλαβαίνουν τα παιδιά. Μετά για την επόμενη χρονιά είσαι. Ήσυχο το κεφάλι. Ήσυχος. Καμιά φορά μπορεί να το επιθυμίζεις. Καλά. Δεν μου λες τώρα, ποιο είναι το δυνατό σημείο της παράστασης?
Συσφώνησες, ε. Ναι, ξαναγυρνάμε στις φώνησες, γιατί... Καλά να κάνουμε. Το δυνατό σημείο... Εσένα ποιος αρέσει, ρε παιδί μου, ποιο κομμάτι σε εκφράζει περισσότερο? Κοίταξε, υπάρχουν... είναι ένα έργο... Θα σου δώσω τη δικιά μου την ερμηνεία. Ναι, είναι ένα έργο με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό που έχουν γράψει ο Αλέξανδρος Ορίγας και ο Δημήτρης Αποστόλου. Με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ατάκα στην ατάκα, με τρομερά κωμικά στοιχεία τα οποία οφείλονται βέβαια και στα κορίτσια, πώς το παίζουν, πώς παίζουν τον ρόλο τους και πώς τον ερμηνεύουν. Και εκεί που είσαι συνέχεια στο να γελάς, δεν προλαβαίνεις, δηλαδή υπάρχει και ένα τέλος το οποίο είναι αρκετά συγκινητικό και με το μήνυμά του. Δηλαδή είναι ένα ολοκληρωμένο έργο το οποίο περνάμε και εμείς από πάνω καλά. Είναι πολύ κουραστικό βέβαια, αλλά περνάμε τόσο ωραία και αυτό καθαρτίζεται και κάτω. Υπάρχει δηλαδή, ξαφνικά στην αίθουσα νιώθεις ότι υπάρχει μια συμμετοχή όλων. Δεν πας και έρχεσαι έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις μια ωραία παράσταση που κάτι σου μένει στο τέλος. Ναι, ναι. Ισχύει. Σημαντικό. Έχουμε πολύ. Μέχρι στιγμής, δηλαδή, και χθες που μας πιάνανε, ας πούμε, στο τέλος της παράστασης, άνθρωποι που μας φύγανε το χέρι, το οποίο για μένα προσωπικά είναι τρομερή επιβράβευση. Το ζήσα και με το καλοκαιρινό το έργο. Και κάθε φορά, ας πούμε. Και η Θεσσαλονίκη θεωρώ είναι πάρα πολύ ένθερμο κοινό. Ίσως επειδή η Αθήνα, χωρίς παρεξήγηση, τα έχει όλα. Η Θεσσαλονίκη, όταν ανεβαίνουμε πάνω οι ηθοποιοί, ζει κάτι το οποίο δεν το ζει όπως το έχει η Αθήνα στα πόδια της. Ναι, και πολλές φορές δεν το εκτιμάει. Εντυπωσιάζεται πιο πολύ, σας αγαπάει περισσότερο. Η αγκαλιά που δεχόμαστε και τα σχόλια τα καλά, αλλά και τα κακά μερικές φορές, είναι τόσο πηγαία και τόσο ειλικρινή, το οποίο φεύγεις από εδώ με μια γεύση και με μια έτσι ανάμνηση πάρα πολύ γλυκιά. Πολύ ωραία. Θα χαρούμε λοιπόν να σας προσφέρουμε και άλλες τέτοιες αναμνήσεις και εσείς να μας προσφέρετε μια ευρεία γκάμα συναισθημάτων με τις παραστάσεις που ανεβαίνετε. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Πραγματικά μπράβο. Τα λες και πολύ ωραία. Ωραία συγκροτημένη σκέψη. Να συνεχίσεις έτσι πολλές δουλειές και ωραίες δουλειές να κάνεις. Ελληνικό ξέρεις να κάνεις. Καφέ. Ναι. Τόσα χρόνια τον έμαθα. Εντάξει. Πόσες φορές πριν να πας στο πλάνο, το έχεις μάθει. Διαφημιστικό στο διαφημιστικό, δεν μπορεί. Ένα καλό καφέ κάνεις, σε ρωτά. Γιατί εγώ τον καφέ μου, όπως βλέπεις, ελληνικό τον πίνω. Μην νομίζεις ότι σε ρώτησα τυχαία. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Και όλα καλά, όλα κατευχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν.